Πάμε να δούμε κάτι αυτές τις μέρες τώρα, όσο πλησιάζουν και οι γιορτές πάντα και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα που πλησιάζει σε λίγες μέρες. Υπάρχουν έτσι εκδηλώσεις αλληλεγγύης, θα λέγαμε. Θα πάμε στην Λέσβο, όπου εκεί οι άνθρωποι από τη Μυτιλίνη έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και ανεβάζουν μια θεατρική παράσταση για την ενίσχυση της φλόγας Λέσβου. Είναι ένας σύλλογος γονέων παιδιών με καρκίνο και υπάρχει έτσι μια αλτρουιστική διάθεση, μια διάθεση προσφοράς. Για να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες από τη Μυρσίνη Τζινέλη για αυτή τη θεατρική παράσταση, πότε ανεβαίνει, πώς ελήφθη η απόφαση να γίνει όλη αυτή η κίνηση. Σας χαιρετούμε. Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Μυτιλίνη. Το θεωρώ συγκλονιστικό ότι διαφορετικοί άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο φορέα ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν καλό σκοπό, όπως είπες, για την ενίσχυση του συλλόγου αυτού του φλόγα που θα μάθουμε σε λίγο περί τίνος πρόκειται. Οι αριστεχνείς ηθοποιοί, λοιπόν, σκέφτηκαν να ανεβάσουν ένα θεατρικό έργο. Το θεατρικό έργο λέγεται Το Μπαρ, το Ρόδο και η Κορώνα. Και μάλιστα με ευρηματικό τρόπο, γιατί ανεβαίνει σε ένα μπαρ έξω από το οποίο είμαστε. Είναι το καφενείο Π, το οποίο θα πρέπει να το ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι είναι ένας χώρος που έχει δώσει έτσι, με πολύ μεγάλη χαρά την διάθεσή του για πάρα πολλές τέτοιου είδους δράσεις. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι μικρός ο χώρος, έχουμε τρεις παραστάσεις. Ξεκίνησε την Πέμπτη, την Παρασκευή και ολοκληρώνονται σήμερα οι προβολές. Και βέβαια είμαστε sold out, θα μας πει σε λίγο και ο Σουαδάκης από τη Φλόγα. Θέλω όμως να δώσω το λόγο στον Ευαγγέλιο του στο Ευαγγέλιο του Φραγκουλάκη, ένας από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς που πραγματικά μας συγκλώνησαν. Εμείς είδαμε χτες την παράσταση, σας στείλαμε και πλάνα μέσα στο μπαρ με τους θαμώνες του κέντρου να είναι ουσιαστικά μέσα στο πλατό. Βαγγέλη Φραγκουλάκη, θα θέλαμε να μας πεις περισσότερα για αυτό το έργο του Τζον Πρίστλεϊ και την σύλληψη της ιδέας για αυτό τον πολύ καλό σκοπό. Ήμασταν μερικοί φίλοι ερασιτέχνες ηθοποιοί που δραστηριοποιούμαστε επί σειρά ετών ερασιτεχνικά με το θέατρο και σκεφτήκαμε, επειδή όλοι μας έχουμε μέσα στις οικογένειές μας, στο στενό οικογενειακό μας περιβάλλον, ανθρώπους που νόσησαν ή νοσούν από καρκίνο, και με αφορμή το γεγονός του ότι αυτό το έργο του Τζον Πρίστλεϊ, το οποίο γράφτηκε πριν από αρκετές δεκαετίες, αποτελεί ένα ψυχογράφημα το οποίο σκιαγραφεί την ετερότητα με την οποία ο καθής εξ ημών αντιμετωπίζει την αξία και τη σημασία της ζωής, και επειδή η φλόγα και όλοι που στηρίζει οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα του καρκίνου, και κάθε φορά που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία αναγκάζεσαι να αναθεωρήσεις και το πώς θα αντιμετωπίσεις την αξία και τη σημασία της ζωής, σκεφτήκαμε να παρουσιάσουμε αυτή την παράσταση δωρίζοντας όλα τα έσοδα στη φλόγα. Το έργο εκτυλίσσεται μέσα σε ένα μπαρ όπου υπάρχει ένα κράμα ανθρώπων, θαμώνων. Είναι ο Γκρινιάρης, είναι ο Ζηλιάρης, είναι ο Εγωεστής, είναι ο Μισαλόδοξος, ο Απεσιόδοξος, και στο τέλος έρχεται και ο Βελτιόδοξος. Και εμφανίζεται κάποια στιγμή και ο εκπρόσωπος του θανάτου, συμβολικό αυτό, και καλεί όλους αυτούς να συναποφασίσουν, επειδή του λείπει μόνο ένας, ποιος θα είναι αυτός ο ένας ο οποίος οικειοθελώς θα αποχωρήσει. Και εν κατακλείδη αυτός που αποχωρεί είναι ο Βελτιόδοξος. Ο πιο χαρούμενος, αυτός που θέλει να ζήσει και αυτός που βλέπει αλλιώς τα πράγματα για τη ζωή. Ένα πολύ δυνατό έργο με πολλά μηνύματα, και θα πρέπει να πούμε ότι σας βοήθησε και πάρα πολλοί κόσμος εθελοντικά, έτσι. Βεβαίως, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος δεν είναι στο προσκήνιο, που είναι στο παρασκήνιο, πάρα πολλοί χορηγοί, το οποίο δεν είναι του παρόντος να τους αναφέρουμε, και συντελεστές, αφανείς ήρωες, και θέλουμε να επαναληφθεί κάτι ανάλογο και από εμάς και από άλλους, διότι δυνητικά ο καθένας από εμάς, ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να βρεθεί σε αυτήν την ιδιαίτερα δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται όλες οι οικογένειες που έχουν παιδιά, αλλά και όχι μόνο παιδιά, αλλά και ενήλικες που νοσούν από καρκίνο. Νίκο, θα πρέπει να σου πω ότι η Φλόγα δραστηριοποιείται 40 χρόνια στη χώρα μας. Τα δύο τελευταία χρόνια έχουμε σύλλογο και στην Λέσβο. Ο Μανώλης Ολαδάκης, ένας από τους ανθρώπους που δραστηριοποιείται και βοηθάει ούτως ώστε να δυναμώσει αυτή η Φλόγα, και θα ήθελα να του δώσω με το λόγο, γιατί πραγματικά έτσι περνώντας μέσα από αυτή την δίνη και είχε την τύχη να ξεπεράσετε το θέμα αυτό με το παιδί, έτσι, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Όμως καταλαβαίνοντας τον πόνο και την αγωνία των ανθρώπων αυτών που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, η Φλόγα να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς. Όταν πας στη Φλόγα μπαίνεις σε μια καινούργια οικογένεια. Η Φλόγα, καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα. Η Φλόγα είναι ένας σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Είμαστε όλα τα μέλη της είμαστε γονείς παιδιών που νόσησαν με καρκίνο.
Από το 1982 μέχρι σήμερα προσφέρουμε στα παιδιά με καρκίνο, γιατί είναι τα παιδιά μας. Διαθέτουμε ξενώνες έξω από τα παιδιατρικά νοσοκομεία που μπορούμε να φιλοξενήσουμε 50 παιδιά και οικογένειες από την επαρχία. Για τα παιδιά της Αττικής εφαρμόζουμε την νοσηλεία στο σπίτι. Επίσης, από το 2019, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, χρηματοδοτούμε τα διεθνή συνεργατικά πρωτόκολλα. Είναι πρωτόκολλα που γίνονται στα πιο προηγμένα κράτη, μαζί με τους γιατρούς μας, με τη βοήθεια των γιατρών μας, πλέον γίνονται και στην Ελλάδα. Επίσης, στηρίζουμε τη δημόσια υγεία. Το τελευταίο μήνα προχωρήσαμε σε μια δωρεά στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, το Αγία Σοφία και το Παναγιώτης Αγλαία Κυριακού, 1.179.302 ευρώ για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Μας τα ζήτησαν οι γιατροί μας και εμείς τους τα παρέχουμε. Αυτά από δωρεές τώρα τα έχετε συγκεντρώσει και από ανθρώπους που θέλουν να σας στηρίξουν. Όλα αυτά τα χρήματα συγκεντρώνονται από εθελοντές που μας προσφέρουν από το ειστέρημά τους 10, 10, 5, 5 ευρώ και κάνουμε εμείς αυτό το έργο που κάνουμε. Όπως αυτό που έγινε χτες το βράδυ θα γίνει σήμερα, έγινε και προχτές. Και ακούς, Νίκο, ότι ο κύριος Λαδάκης μιλάει για τη φλόγα όλης της Ελλάδας σαν μια ολόκληρη οικογένεια. Εμείς ναι, μεν δραστηριοποιούμαστε εδώ τα τελευταία δύο χρόνια και μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Σας έχει αγκαλιάσει, κύριε Λαδάκη, αλλά μιλάνε από όλη την Ελλάδα σαν μια οικογένεια. Και έτσι, η φλόγα είναι μια οικογένεια. Είμαστε όλοι γονείς που ζήσαμε αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε. Τα περισσότερα παιδιά ευτυχώς τα κατάφεραν. Υπάρχουν και κάποιοι γονείς που δεν τα κατάφεραν τα παιδιά τους, αλλά συνεχίζουν και αυτοί και αγωνίζονται για τη φλόγα μας. Ευχόμαστε με απόλυτο σεβασμό απέναντί σας και σας στηρίζουμε τουλάχιστον ηθικά σε αυτό που κάνετε μέσω της προβολής αυτής της εκδήλωσης. Πραγματικά δεν έχουμε λόγια. Είναι συγκλονιστική αυτή η περιγραφή που μας κάνατε να πριν. Να πω, Νίκο, ότι μπορεί κάποιος που θέλει να βοηθήσει το Σύλλογο Φλόγα να περάσει το βράδυ από εδώ και να πάρει κάποια κουπόνια στήριξης του Συλλόγου. Όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται, όλα αυτά τα χρήματα πάνε για τα παιδιά με καρκίνο για όλη την Ελλάδα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μήνυμα σας έφυγε. Φλόγα.org.gr. Και, εντάξει, εμείς ευχαριστούμε. Ωραία. Είμαστε καλά, λοιπόν, Νίκο. Πήραμε και τα τελευταία σημείωση που μας είπατε για την ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.